Είναι και πάλι οι αγαπητοί φίλοι Ηλία Σωτηρίου και Γιάννη Παπαζήση. Η Γιάννη Παπαζήση και η Ηλία Σωτηρίου είναι και οι δύο εξαίρετοι και πολύ αγαπητοί, που του έχουμε και απόψε κοντά μα για να συζητήσουμε κάποια θέματα σχετικά με τα βιβλία που έχουν γράψει. Να πούμε ότι έχουν πλούσιο συγγραφικό έργο και οι δύο, Εκτός όμως από το πλούσιο συγγραφικό έργο, έχουν μια μοναδική ιδιότητα οι κύριοι Παπαζήση και Σωτηρίου. Είναι άνθρωποι που έχουν πρόσβαση στο Άγιον Όρος και μπορούν να βρίσκουν χειρόγραφα καταγεγραμμένα, κώδικες που υπάρχουν στο Άγιον Όρος, και αυτά τα χειρόγραφα να τα κάνουν γνωστά στον πολύ κόσμο. Εμείς τους ευχαριστούμε γι' αυτό, διότι βγάζουν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία κάποια στιγμή μπορούσαν να χαθούν, να μην υπάρχουν, ενώ αυτή τη στιγμή τα έχουμε, υπάρχουν, μπορούμε να τα διαβάσουμε, να τα μελετήσουμε, να δούμε αν είναι πραγματικότητα ή όχι αυτά τα οποία λένε, αλλά ότι υπάρχουν τα χειρόγραφα αυτά δεν το αμφισβητεί κανένας, Κώστα, έτσι. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι υπάρχει η πιστοποίηση. Όταν υπάρχει η πιστοποίηση, τελείωσε. Είναι το σημαντικότερο στοιχείο αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Δεν είναι αερολογίες. Δεν μιλάμε για έγγραφα ανύπαρκτα. Μιλάμε για έγγραφα που υπάρχουν στο Άγιον Όρος και υπάρχει η πιστοποίησή του. Αυτά έχουν αντιγραφεί πάρα πολλές φορές. Ο ένας τα αντέγραφα από τον άλλον, όταν περνούσαν 100, 150, 200 χρόνια που χάλαγε ο κώδικας, το βλέπετε. Βλέπουμε την πιστοποίηση ενός από αυτά τους κώδικες, έτσι. Επομένως, αγαπητοί φίλοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να ξέρουμε ότι τα έγγραφα αυτά είναι υπαρκτά, έχουν την πιστοποίησή τους, υπάρχει η φωτοτυπία του κώδικος στην μορφή την πρώτη, όπως ακριβώς έχει αντιγραφεί, υπάρχει η μεταγραφή στην νεοελληνική και συνέχεια και η απόδοση του. Η απόδοση του κειμένου στην ελληνική γλώσσα. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να δει πραγματικά τι λένε αυτοί οι κώδικες. Ο κύριος Σωτηρίου και ο κύριος Παπαζήσης πραγματικά έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά και έχουν αυτή την πρόσβαση να μπαίνουν μέσα στο Άγιον Όρος και να βρίσκουν αυτούς τους κώδικες. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι που είστε και απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θέλω να μας πείτε πολλά πράγματα. Έχουμε μαζέψει ερωτήσεις από φίλους τηλεθεατές, πάρα πολλές, και θέλουμε να μας τα εξηγήσετε λιγάκι. Προτού πάμε όμως στους κώδικες, αγαπητέ Αντώνη, είναι η τρίτη φορά που θα προκαλέσω τον κύριο Παπαζήση. Μας έχει κρύψει εντέχνος, κάτι πολύ σημαντικό. Μας το έχει κρύψει, ναι. Εκτός από τους κώδικες. Τώρα θα το πει. Εκτός από τους κώδικες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ειδικοί χώροι όπου υπάρχουν τα διάφορα κειμήλια. Πέστε μας, τι κειμήλια υπάρχουν εκεί. Ένα θα πω μόνο, γιατί κάποιος χωρίς πολύ μυαλό πριν 11 χρόνια δημοσίευσε κάτι. Ναι. Στην Ιερά Μονή Σφιγμένου υπάρχει η σκηνή του Ναπολέοντος. Ποια σκηνή, όταν λέτε σκηνή? Η σκηνή την οποία έχει στην εξαρτία του. Χρυσοκέντητη όλη με χρυσό νήμα. Όχι κανονική κλωστή, χρυσό νήμα. Τώρα μισό λεπτό, γιατί αυτό νομίζω ακούγεται πρώτη φορά και ίσως να θεωρηθεί και επιτυχία της εκπομπής, ελληνιστή. Λέτε λοιπόν ότι η σκηνή εκστρατείας, εκεί που κοιμόταν ο Μέγας Ναπολέων όταν έκανε τις εκστρατείες. Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η σκηνή. Και πώς έφτασε εκεί? Στο Άγιο Όρος. Ήταν πολύ φίλος με τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, ο οποίος πριν γίνει Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ναι, ήταν ηγούμενος στην Ιερά Μονή Σφιγμένου. Μάλιστα. Του την χάρισε και αυτός όταν είδε ότι κινδυνεύει το Πατριαρχείο, γιατί ήταν η Επανάσταση, ναι, και όλα αυτά που υπήρχαν εκεί μέσα, έστειλε αυτήν τη σκηνή στην Σφιγμένο. Οι Σφιγμενίτες, γνωρίζοντας ότι το επίθετο του Βοναπάρτη δεν είναι Βοναπάρτη, είναι Καλόμερος, και ήταν Έλληνα στην καταγωγή, ναι, ναι, προσέξτε το αυτό, ναι, ναι, όχι απλά το διατήρησαν, σας πληροφορώ ότι πήγαν τρεις διαφορετικοί υπουργοί εξωτερικών της Γαλλίας, ναι, τους τάξαν τη μισή Γαλλία για να το δώσουν και δεν το έδωσαν. Σας πληροφορώ. Και τι έχει πάρει? Τι έχει, με τι είναι διακοσμημένη? Μόνο αρχαιολογικές παραστάσεις έχει. Του Ναπολέοντος στη σκηνή. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μα είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Το Δία την Αθηνά, τους 12 νομιζόμενους θεούς από τους αρχαίους Έλληνες. Α, είναι δηλαδή η σκηνή, ναι, εκστρατείας. Εκεί που κοιμόταν ο Μέγας Ναπολέων, ναι, γιατί ξέρετε κάτι, είναι και ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Την περί της ελληνικής σου καταγωγής. Αν δεν είχε δημοσιευτεί, δεν το έλεγα. Αρχαιολογικές παραστάσεις. Όσο και να μην πιέζετε, αν είναι δεν είχε δημοσιευτεί. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Σας πιέσαμε κι εμείς, γιατί μας το είχατε πει και το γνωρίζαμε, αλλά έπρεπε να το μάθει και ο κόσμος, διότι ξέρουμε και που υπάρχει και γι' αυτό το λέμε. Αλλά είναι πολύ πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Γιατί? Γιατί ο Μέγας Ναπολέων, που ξέρουμε ότι ήταν ελληνικής καταγωγής, που γνωρίζουμε ότι ήταν από τους μαλλιά της Κορσικής και τον είχε ιδιοκτήσει η οικογένεια Στεφανόπουλου, λεγόταν Καλόμερος και όλα αυτά τα οποία είπατε, όντως. Και η πρώτη του διατριβή που έκανε στη σχολή Βεπίδων ήταν για τους αρχαίους Πατριάρχους, έτσι. Ναι, έτσι, αυτό ακριβώς. Επομένως, γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τον Μέγα Ναπολέοντα, αλλά
δεν γνωρίζαμε ότι η σκηνή του βρίσκεται στο Άγιον Όρος και ότι είναι και διακοσμημένη με αρχές ελληνικές παραστάσεις. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Ας όψετε που οι Σφιγμινίτες είναι πολύ πατριώτες άνθρωποι και το θεωρούν δικό μας εθνικό κοιμήλιο. Όντως. Και δεν το αντάλλαξαν ακόμα και με τη μισή Γαλλία σε χρήματα. Όντως. Αν το ζήτησε η Γαλλία αυτό, έτσι. Τρεις υπουργοί διαφορετικοί εξωτερικών της Γαλλίας πήγαν εκεί με ένα βουνό λεφτά, μια επιταγή λευκή. Βάλτε ό,τι νούμερο θέλετε, τη μισή Γαλλία. Δεν τη δίνουμε. Είναι δικό μας εθνικό κοιμήλιο. Συγχαρητήρια τους που δεν το δώσατε. Εμείς οφείλουμε να συγχαρούμε τους Σφιγμινίτες για αυτή τους την κίνηση. Εγώ τους συγχαρούμε τον καθένα που κρατάει ελληνική στάση και γραμμή. Έβγε. Δεν πιστεύω ότι θα μας βγάλετε κανένα κώδικα που να το λέει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σας, τους είπα. Είναι δικό μας. Ήταν δικό μας, δεν ήταν δικό σας. Πολύ συγκλονιστικό, κύριε Παπαζή. Όπως και κάτι άλλα περίεργα και παράξενα που μπορούμε να βρούμε και ειδικά στη Γαλλία. Ναι. Όπως παραδείγματος χάρη κάτω στην Νότιο Γαλλία και στη Μασσαλία. Έχετε υπάρχουν... ζήσει νομίζω στη Γαλλία, κύριε ναι. Σωτηρίου. Τρία χρόνια. Ναι. Δυόμιση για την ακριβή, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπου υπάρχουν οι περίφημοι ναοί των Ναϊτών, ό,τι έχει μείνει, κάποια κάστρα, όπου εκεί μπορούμε να βρούμε ξυφίδια ή κράνη τα οποία χρησιμοποιούσαν οι μεγάλοι μάγιστροι τους, δηλαδή οι διοικητές τους, οι ανώτατοι διοικητές, που απάνω έχουν σχηματισμένο το μέανδρο με ανθέμια και με ρόδακες. Τις ακριβικές παραστάσεις δηλαδή. Εκπληκτικό. Γιατί κάτι γνωρίζουμε για χειρόγραφα Αριστοτέλους, έτσι. Θα μας πείτε λίγα πράγματα. Βεβαίως. Ο Αριστοτέλης καταρχήν λέει ότι η γη είναι σφαίρα. Στο χειρόγραφο αυτό που είχαμε πει και τις πράλες που βρίσκεται στην. Το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Θα σας πω. Αλλά δεν το έχουμε αναλύσει τόσο πολύ. Το έχουμε αναλύσει, η αλήθεια είναι αρκετά. Αλλά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα ακόμα. Είναι μονή γύρω. Κώδικας 5437. Μάλιστα. Αυτό που λέει ο Αριστοτέλης εκεί. Βλέπετε ότι υπάρχει επιστοποίηση. Προσέξτε τι λέμε. Υπάρχει επιστοποίηση, αγαπητοί φίλοι. Στο 2310, 25, 23, 20 θα προμηθευτεί βιβλία που είναι πιστοποιημένα. Υπάρχουν οι κώδικες. Δεν μιλάμε εδώ πέρα για πράγματα ανύπαρκτα. Μιλάμε για πράγματα που έχουν καταγραφεί και από εκεί και μετά όλα είναι προς εξέταση. Κύριε Παπαζήση, ναι. Αυτά τα οποία έχετε καταγράψει είναι όντως μοναδικά. Είναι... Ναι, αυτό που είπαμε δεν μπορεί να διαφανθεί, είναι μοναδικό. Ειλικρινά όταν το διάβασα, χάρηκα γιατί υπάρχουν καταγεγραμμένα κάποια πράγματα. Ξέραμε βέβαια ότι οι αρχαίοι Έλληνες γνωρίζανε ότι η γη είναι στρογγυλή, ξέραμε ότι είχαν μετρήσει την περίμετρό της, ξέραμε ότι είχαν κάνει πολλά πράγματα από όλα αυτά. Αλλά πιστοποιούμε ότι και ένας ακόμη μεγάλος φιλόσοφος, ο μόνος πανεπιστήμων στην αρχαία Ελλάδα, ο Αριστοτέλης, έχει γράψει σημερινή, πάνω σε αυτό το θέμα. Σημερινή, παγκοσμίως ο μόνος πανεπιστήμων. Ναι. Έχει γράψει λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα κώδικα, ο οποίος έχει διασωθεί στο Άγιον Όρος και είναι πιστοποιημένος. Δεν τον έχουμε, προσέξτε, δεν τον έχουμε διασταυρώσει. Δεν τον έχουμε διασταυρώσει γιατί, έχω ξαναπεί και πάλι. Έχει διασωθεί το 4% της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Πολλά έγγραφα από αυτά, όλοι οι βάρβαροι που πέρασαν από το Βυζάντιο, τα καίγανε, τα καταστρέφανε, τα πήρανε, τα κλέψανε, τα βάλανε σε βιβλιοθήκες, τα βάλανε σε υπόγεια, τα καταστρέψανε. Όλα μαζί αυτά θα έκαναν ένα πολύ μεγάλο θησαυρό, αγαπητοί φίλοι. Αυτός ο θησαυρός όμως εν μέρη υπάρχει. Εν μέρη υπάρχει. Μπορώ να πω κάτι από αυτό, κύριε Αντωνάκο. Βεβαίως θα μας πείτε. Λοιπόν, σήμερα στον κόσμο γνωρίζουμε ότι υπάρχουν το σύνολο 64.000 βιβλία χειρόγραφα σε όλο τον κόσμο. Από αυτά τα 26.000 βρίσκονται στην Ελλάδα. Και από τα 26.000, τα 20.000 περίπου βρίσκονται μέσα στο Άγιο Όρος. Που σημαίνει κάτι παραπάνω από... Έχουν εντύπωση ότι είναι πολύ περισσότερα, κύριε Παπαζή. Πιο πολλά είναι, Γιάννη. Και στο Σκοριάλ... Έχουν εντύπωση ότι είναι πολύ περισσότερα. Και στο Σκοριάλ της Ισπανίας έχουμε πάρα πολλά. Αυτά τα στοιχεία του καθηγητή του Αριστοτελείου... 64.000 είναι πολύ μικρός αριθμός. Εγώ γνωρίζω κάτι 200.000 χειρόγραφα που είναι σε κάποια άλλα μέρη. Γνωρίζω κάτι 100.000 χειρόγραφα που βρίσκονται σε άλλα μέρη. Να πω ποια είναι η πηγή μου από που τα λέω αυτά. Ο καθηγητής του Αριστοτελείου και πρόεδρος της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας Βασίλης Άτσαλος. Εγώ αυτά τα οποία λέω τα έχω διαβάσει σε εφημερίδες, έχουν καταγραφεί, δεν είναι αυθαίρετα. Όχι, δεν διαφωνώ. Και εγώ κάπου τα έχω διαβάσει. Αλλά σας λέω ότι είναι πολύ περισσότερα και σίγουρα είναι πολύ περισσότερα γιατί δεν τα βγάζουν όλα. Μόνο στο όρο Σινά υπάρχουν 64.000 χειρόγραφα. Το έχω ακούσει και εγώ. Πιστοποιημένο αυτό που σας λέω. Το έχω ακούσει και εγώ. Μόνο στο όρο Σινά. Λοιπόν, έτσι είναι. Εντάξει, μπορούμε να υποθέσουμε πολλά, αλλά το επίσημο που δίνουν οι. Α, καλά, εντάξει, το επίσημο τώρα. Μας ενδιαφέρει. Αναγκάζομαι να το πω, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να μην μπορούμε να το διασταυρώσουμε, αλλά κάποια στιγμή ίσως διασταυρωθεί γιατί θα υπάρχει οπωσδήποτε και κάπου αλλού. Μας ενδιαφέρει όμως ότι υπάρχει καταγεγραμμένος αυτός ο κώδικας. Βρίσκεται στο Άγιον Όρος και εσείς τον συμπεριλαμβάνετε στο βιβλίο σας Κώδικες Αρχαίων Ελλήνων, το οποίο δίδεται σε μια εκπληκτική προσφορά. 2310, 25, 23, 20 για να την προμηθευτείτε. Η αξία βεβαίως είναι άνω των 100 ευρώ. Το παίρνετε μόνο με 46 ευρώ. Η πραγματική αξία όμως, παιδιά, είναι ανεκτίμητη. Έτσι, να μας πείνε και οι φίλοι. Πιστεύω ότι είναι ανεκτίμητη. Όταν έχουμε στα χέρια μας
έχουμε μια σειρά από κώδικες του Αγίου Όρους που δεν μπορούσαμε εμείς να έχουμε πρόσβαση και να τους δούμε. Αυτό και μόνο πραγματικά αξίζει τον κόπο. Είναι η αξία τους ανεκμήτη. Μπορείτε λοιπόν να προμηθευτείτε. Βλέπουμε άλλη μια πιστοποίηση από άλλο έγγραφο, από άλλο κώδικα, από τη Μονή Διονυσίου και ούτω καθεξής. Στο 2310 λοιπόν, 25-23-20, για να έχετε αυτή την εκπληκτική προσφορά. Και να συνεχίσουμε. Να πούμε λίγα πράγματα. Έχεις να ρωτήσεις κάτι, Κώστα? Ήθελα να ρωτήσω το φίλο μου τον Ηλία για τον Διόδωρο Σικελιώτη. Έχετε γράψει εδώ στο βιβλίο σας υπερφυσικά και ανεξήγησα. Ότι επειδή μιλάμε και για κώδικα και για αστρονομία, μιλήσαμε έτσι. Ναι. Θέλω να το συνδυάσω το γεγονός. Λοιπόν, λέτε εδώ στο βιβλίο σας, κύριε Ηλία, ότι ο Διόδωρος Σικελιώτης μας πληροφορεί, έχετε και την παράγραφο, στο βιβλίο Ε, παράγραφος 57. Για να το ξεκριβώσουν και οι φίλοι μας εδώ που μας ακούν τώρα, έτσι. Ότι η Ρόδη μετά από αστρονομικές παρατηρήσεις των Δελχίνων, παράξενο φίλο αυτό οι Δελχίνες, κάποτε πρέπει να το συζητήσουμε τι ακριβώς ήταν. Βεβαίως. Περί επικείμενης μεγάλης καταστροφής, βρήκαν καταφύγιο στην Αίγυπτο. Πριν από την εκδήλωση της συμφοράς. Δηλαδή είχαν προβλέψει ότι θα γίνει ο σεισμός. Βεβαίως. Έτσι. Και εκεί σωθήκανε. Λέγεται μάλιστα ότι ο επικεφαλής των Ροδίων, ο Ακτής, καταγόμενος από τα Ηλιάδας, έγινε οικιστής της Ηλιούπολης. Δηλαδή η ίδρυση την Ηλιούπολη της Αιγύπτου. Έτσι, όπου υπάρχουν εκατοντάδες ελληνικές πόλεις εκεί πέρα. Στην Αίγυπτο. Υπάρχει Θερμόπολη, Απολωνόπολη, Διόσπολη. Πάρα πολύ. Εθίδε, περίφημε Εθίδε. Η οποία δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Η Ασινόη, την οποία τη λένε Φαγιούμ τώρα. Ναι, ναι. Και τα πορτρέτα, εδώ πρέπει να λέγονται πορτρέτα τη Ασινόη, γιατί είναι και ελληνικά και είναι και τη ελληνιστική εποχή, λένε πορτρέτα του Φαγιούμ. Πολύ σωστά. Και δεν ξέρω αν το ξέρετε. Εθίδε τη Αιγύπτου. Η Θήβα τη Ελλάδος και το Θιβέτ είναι ακριβώς τον ίδιο παράλληλο. Σαν κάποιος να το μέτρησε και να ήξερε πού τις χτίζει και τις τρεις. Και το Θιβέτ μάλιστα είναι αρχικά κάποιον. Έτσι, αυτό ακριβώς. Αρχικά είναι. Θα το πούμε άλλη φορά. Άλλη φορά αυτό. Λοιπόν, βέβαια ο Διόδωρος, πολύ σωστά όπως αναφέρετε και εσείς, στο πέμπτο βιβλίο, 57 παράγραφος και επέκεινα και μετά δηλαδή, μας λέγει πάρα πολλά πράγματα. Οι Τελχίνες βεβαίως ήσαν ιερείς, οι οποίοι είχαν. Και εφόσον μιλάμε για χειρόγραφα στη σημερινή εκπομπή, είχαν κάποια γνώση την οποία την είχαν πάρει από άλλους πριν και την διασώζανε και τη φυλάγανε πού? Στα περίφημα μουσεία της αρχαιότητος. Και σιγά σιγά βεβαίως την έδιδαν στον κόσμο. Και γι' αυτό είχαν προβλέψει και τον μεγάλο κατακλυσμό, τον περίφημο του Δευκαλίνους που λέμε το 1650, και είπαν τον κόσμο να πάει να σωθεί για να μην πάθει καμιά μεγάλη καταστροφή, τουλάχιστον για τη ζωή του κτλ. Επίσης αυτό μας το λέγει και ο Απολλόδωρος στο πρώτο του βιβλίο για τους Τελχίνες και γενικά δηλαδή για την γνώση την οποία έδιδαν τότε, με τον τρόπο με τον οποίο έδιδαν τότε οι ιερείς, ας πούμε, οι αρχιερείς, οι μημένοι της εποχής, επιτρέψατε μου την έκφραση, στον λαό. Και όταν λέμε λαό, δεν εννοούμε όπως είναι σήμερα έτσι, επιτρέψατε μου λίγο. Προς τα πίσω ο λαός και καταφρονημένος, έτσι μιλάμε τότε, ήταν ίσως επί ίσων. Μάλιστα. Και αυτά ο Απολλόδωρος στο πρώτο βιβλίο του. 47 παράγραφος, 47 κεφάλαια, δεύτερα παράγραφος. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη τον κύριο Παπαζήση, αν μου επιτρέπετε. Κάτι γράφεται στο βιβλίο για το Σόλωνα, στους κώδικες αρχαίων Ελλήνων. Ναι. Ο Σόλωνας είναι ένας από τους μεγάλους σοφούς, όπως ξέρω, ελίμωνο. Εδώ μας δίνουν οι μεγάλοι Άγιοι και ο Άγιος Κύριος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, αλλά και άλλοι μας μιλάνε και για τον Σόλωνα και λένε ότι αυτός ο άνθρωπος προφήτευσε για την έλευση του Χριστού. Όταν τα λένε αυτοί οι Άγιοι ότι ο Σόλωνας πράγματι έκανε αυτό το πράγμα, τότε ποιοι είμαστε εμείς για να τα αφισβητήσουμε? Μπορείτε να μας διαβάσετε ακριβώς τι λέει? Τώρα δεν το έχω. Έχει μεγάλη σημασία. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι στην οθόνη. Βλέπουμε και τους κώδικες. Αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο να το δούμε λιγάκι, γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση όταν το διάβασα αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει τον κόπο να το δούμε. Είναι στη σελίδα 268, το οποίο λέει το εξής. Επίσης ο Σόλων, ένας από τους 7 μεγάλους σοφούς της αρχαίας Ελλάδος, ανάμεσα στις σοφές του σκέψεις αναφέρει και τα ακόλουθα προφητικά λόγια. Κάποια μέρα στη διερημένη ανθρωπότητα η άσαρκη θεότης θα λάβει σάρκα. Αυτή η θεότης θα φέρει την απαλλαγή από τα πάθη. Ο έσαρκος αυτός θεός θα κρεμαστεί από αχάριστο λαό και θα υποστεί εκούσια όλα τα πάθη.
Τι άλλο θέλετε μετά από αυτό? Ακούστε, εμείς έχουμε πει ότι ως εκπομπή τηρούμε μια κριτική στάση. Το ακριβώς. Έτσι είναι. Δεχόμαστε όμως ό,τι έχετε δημοσιεύσει, διότι είναι από κώδικες και ένα τμήμα του βιβλίου έχει και παλαιότερα βιβλία τα οποία έχουν χαθεί. Τα οποία υπήρχαν από την εποχή της υπογραφίας, βέβαια, παλαιότερα και συνέχεια. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά υπάρχουν. Είναι καταγεγραμμένα. Θα τα ερευνήσουμε και θα δούμε. Δεν είπαμε ότι δεχόμαστε κάτι, έτσι, ασυζητητή. Βλέπουμε όμως τον κώδικα που τα γράφει. Ακριβώς, έτσι. Τον κώδικα. Και κατά τούτο αυτά τα βιβλία είναι αξιόπιστα. Διότι είναι καταγεγραμμένα και όλοι οι κώδικες υπάρχουν. Αυτό που θέλω να πω και εφόσον ομιλούμε για χειρόγραφα, έτσι σε μια μισή πρόταση μη φάω και το χρόνο του, του αγαπημένου φίλου και συνεργάτη του Γιάννη Παπαζήση, ότι τα χειρόγραφα, πάρα πολλά χειρόγραφα, αντιγράφησαν και διεσώθησαν επί εποχής Ειρήνης της Αθηναίας, της συζύγου του Θεοδοσίου του Δευτέρου ή του επωνομαζομένου Μικρού, καθώς και επί της εποχής του Μεγάλου Φωτίου, τον 9ο αιώνα δηλαδή, μιλάμε για μετά Χριστόν. Λοιπόν, στο βιβλίο του δικό μου μέσα, βέβαια συνεργασία με τον Γιάννη τα κάνουμε όλα, αναφέρω μέσα ορισμένα αποσπάσματα από την περίφημη Χρυσή Διδαχή των αρχαίων Ελλήνων, η οποία αναφέρεται πάνω στην, είναι η αρχαιολινική παράδοση της δημιουργίας. Μάλιστα. Αυτό λέγεται Χρυσή Διδαχή, γιατί δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό λέγεται Χρυσή Διδαχή. Ναι, γιατί μπορεί να μπερδευτεί κάποιος με τα χρυσά επί το Πυθαγόρα τώρα, που είναι γνωστά. Βεβαίως, αλλά αγαπητέ Κώστα, όχι, ουδέμια σχέση. Είναι συγκλονιστικό και πολύ συγκινητικό, δηλαδή είναι πραγματικά το πνεύμα του οποίου... Είπατε Χρυσή Διδαχή, αυτή σαν φράση, πρώτη φορά την ακούω, για εξηγήστε λίγο, τι ακριβώς είναι. Θα μας ζητάνε πάλι οι φίλοι μας και δεν ξέρουμε τι θα πούμε. Λοιπόν, ονομάστηκε Χρυσή Διδαχή, διότι γνωρίζουμε ότι το μέταλλο, ο χρυσός, έτσι, είναι ο ακριβότερος, είναι το καλύτερο πάλι, είναι ο λαμπυρίζων. Γι' αυτό την ονόμασαν έτσι, Χρυσή Διδαχή. Δηλαδή αυτή που λαμπυρίζει και δίνει το φως, δίνει τη γνώση. Και αυτό σε χειρόγραφα βεβαίως. Και αυτό στα χειρόγραφα. Στους κώδικες αρχαίων Ελλήνων που λέμε. Στους κώδικες αρχαίων Ελλήνων. Για τη Χρυσή Διδαχή που είπε και εγώ σας. Εγώ έχω να πω απλώς για το θέμα του Φωτίου. Ότι ο Φώτιος μας έχει δώσει εξαίρετα έργα. Μυριόβιβλος. Γνωρίζουμε ότι η Μυριόβιβλος περιείχε 10.000 τίτλους έτσι, βιβλίων. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά τα έργα αυτή τη στιγμή. Μας έχει δώσει και ένα λεξικό επίσης εκπληκτικό ο Φώτιος. Συναγωγή. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διέσωσαν στοιχεία πολιτισμού, όπως ήταν ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, ο οποίος διέσωσε τον Όμηρο, έτσι. Όλοι αυτοί πρέπει να μνημονεύονται, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι διακατήχονται από το πνεύμα, ας πούμε, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και καταλάβανε την αξία τους. Και δεν ήταν άνθρωποι με παροπίδες ούτως ώστε να, αυτά να τα αποβάλουν, αλλά στηρίχτηκαν πάνω σε αυτά για να προχωρήσουν παραπέρα, έτσι δεν είναι? Βεβαιότατα, γιατί και ο Γιάννης ο Παπαζήτης το γράφει στο βιβλίο του Κώδικες Αρχαίων Ελλήνων και το αναλύει πάρα πολύ όμορφα. Και απλά που λέμε, δηλαδή να το καταλαβαίνει οποιοδήποτε αναγνώσεις, σε οποιοδήποτε επίπεδο και να είναι. Και μάλιστα εδώ να πούμε ότι και ο Μέγας Φώτιος υπήρξε αριστοτελικός. Ακριβώς. Υπήρξε αριστοτελικός. Και γι' αυτό μάλιστα λέμε. Ήταν πολύ ρεαλιστής. Βεβαίως. Μπράβο Γιάννη μου. Βλέπουμε το βιβλίο στους οθόνες μας, στους κώδικες αρχαίων. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου το ρητό που λέει ο Αριστοτέλης, ότι στα πολιτικά του κάθε διδασκαλία και κάθε διανοητική μάθηση ξεκινά από την γνώση που προϋπάρχει. Ακριβώς. Ακριβώς. Να σας δώσω και ένα στοιχείο ακόμα από αυτό το βιβλίο. Είναι το εξής. Στον κώδικα 370 της Μονής Διονυσίου καταγράφονται τα εξής. Ο Αριστοτέλης λέει ότι από τον πατέρα θα λάβει την ουσία και τη λαμβάνει συνεχώς ο Υιός και Λόγος. Προσέξτε τώρα. Και ο Πλάτων λέει, ακόμα πιο πέρα πάει ένα βήμα. Λέει ο παλαιός νέος και ο νέος αρχαίος όσον αφορά τη σχέση του πατρός και του Υιού. Ναι. Και ο πατέρας είναι μέσα στο Λόγο και ο Λόγος μέσα στον πατέρα. Μάλιστα. Το ένα διαιρεί σε τρία και τα τρία είναι ένα. Μάλιστα. Δέστε πόσο ο άνθρωπος αυτός μίλησε, ο υπέροχος αυτός. Είναι σημαντικό αυτό. Πλάτωνας, για την Αγία Τριάδα. Πόσο να πάμε λίγο όμως στο άλλο βιβλίο, κύριε Παζήση, στην Αρχαία Ελληνική Διατροφή. Ναι. Τα οποία βιβλία αυτά έχω πει και σε παλαιότερες εκπομπές ότι είναι με βάση κώδικες. Δηλαδή, πήγατε εκεί στο Άγιον Όρος, κύριε Παζήση, και βρήκατε κώδικα του Γαλλινού, νομίζω. Βεβαίως. Βρήκατε κώδικα του Γαλλινού, ο οποίος είχε διαιτολόγιο. Ακριβώς. Τότε στις φιλοσοφικές σχολές, επειδή δεν ήθελαν να είναι άνθρωποι οι οποίοι να είναι υπέρβαροι, ο Μέγας Βασίλης μάλιστα μας διασώζει κάτι πολύ όμορφο. Ο Πυθαγόρας, λέει, είχε έναν μαθητή του υπέρβαρο.
Το λέει ο Μέγας Βασίλης και τον επενεί για αυτό τον Πυθαγόρα του και του λέει: «Ως πότε θα κάνεις το δεσμοτήριο όσο ισχυρότερο. Δεν θα ξαναβγεις μέσα από τη σχολή», του λέει, «εάν δεν αδυνατήσεις. Δεν επιτρέπεται μαθητής του Πυθαγόρα να κυκλοφορεί έξω έτσι». Βλέπουμε αυτές τις πιστοποίησεις. Τι κάνανε από εκεί και πέρα, ναι. Στη Μονή Μεγίστης της Λαύρας, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνανε από εκεί και πέρα αυτοί. Για να μπορούν να έχουν και αυτός σώμα. Είναι ο κώδικας. Και σώμα, όχι υπέρβαρο, αλλά και πνεύμα με μεγάλη διάβγεια. Και ξέρανε ότι μέσω των τροφών θα το πετύχουν αυτό το πράγμα. Πήγαιναν στους μεγάλους γιατρούς της αρχαιότητας και τους λέγανε: «Γράψτε μας μία δίαιτα. Για να μπορούμε να τρώμε, να χορταίνουμε, αλλά να μην παχαίνουμε και να είναι και το μυαλό καθαρό». Ο Διακαλυνός έγραψε μία από αυτές. Τι λέτε να προτείνει εκεί μέσα ο άνθρωπος? Όλα αυτά που τρώμε όταν νηστεύουμε εμείς σήμερα. Μάλιστα. Είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο βιβλίο, το οποίο αξίζει τον κόπο να το έχουμε, γιατί είναι κώδικες αρχαίων Ελλήνων που συνεχίζονται στο Βυζάντιο. Και επειδή ξέρω ότι και ο κύριος Σωτηρίου, ο αγαπητός φίλος ο Ηλίας Σωτηρίου, έχει ασχοληθεί με το θέμα της νηστείας στην αρχαία Ελλάδα, θα ήθελα να μας πεις κάτι, Ηλία, γι' αυτό. Αγαπητέ Αντώνη, το θέμα είναι ότι σήμερα εμείς είμαστε η συνέχεια από τότε. Μάλιστα. Τότε. Λοιπόν, και βεβαίως νηστεία κάναν και οι προγονείς μας. Πριν από τα ελληνικά μυστήρια, τα ιερά ελληνικά μυστήρια που σας ονομάζαν τότε στην εποχή και ήσαν βεβαίως, επί παραδείγματος χάρη, ότι πριν τα λευσίνια μυστήρια ενίστευαν οι νήστες, αυτοί που πρόκειται να λάβουν μέρος, στη μεγάλη μύση, στην Περθάτη όπως λέγανε, 9 ημέρες. Συμβολικός αριθμός, το 9 είναι ιερός αριθμός των Ελλήνων. Λοιπόν, στα Καβύρια μυστήρια πάλι 9 ημέρες. Πριν από μεγάλη πανελλήνια γιορτή, 40 ημέρες. Σήμερα έχουμε την Αγία Τεσσαρακοστή. Συνεπώς, να πούμε και την απάντηση. Έτσι, να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι πραγματικά είναι η συνέχεια όλων αυτών. Και ήταν καθαρότητα. Πάλι διαχρονικό της. Βεβαίως. Καθαρότητα σώματος και ψυχής. Και απήχανε δηλαδή και από τα εισερχόμενα και από τα εξέρχομενα. Δεν βριζόταν μεταξύ τους, δεν έλεγαν οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα να πούμε και κάτι. Απήχαν και από την ερωτική επαφή. Μάλιστα. Αυτά όλα που μας λέτε είναι εκπληκτικά, κύριε Σωτηρίου. Αυτά κάνουμε και εμείς τώρα. Και οπωσδήποτε, και όπως το θέμα είναι ότι οι κώδικες που δείχνουμε αυτή τη στιγμή του Αγίου Όρους έχουν και αυτή την διατροφική, θα λέγαμε, αλυσίδα. Είναι κώδικας του Γαλινού, τον δείξαμε προηγουμένως και τον έχετε στο βιβλίο σας, κύριε Παπαζήση, έτσι. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό που λέγαμε πριν. Το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πολυτελέστατο, είναι μια ακριβή έκδοση. Έτσι, περιέχει 150 συνταγές αρχαιοελληνικές που περάσανε και διασώθησαν στο Άγιο Όρος. Αλλά εκτός από αυτού είναι και διαχρονικότατο βιβλίο και έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου διαβάζουμε. Βλέπουμε τις καταπληκτικές εκπομπές του κυρίου Ευαγγελάτου, τι ακριβώς μας ταΐζουν κάποια καταστήματα. Βλέπουμε και διαβάζουμε τα άρθρα σε εφημερίδες. Τίτλοι: «Τα τρόφιμα έχουν χάσει τα μεταλλικά του στοιχεία». «Το 70% των Ευρωπαίων απαιτούν πιο υγιεινή διατροφή». Και ερωτώμαστε τώρα πώς θα μείνουμε εμείς υγιείς, μια και ξέρουμε ότι η σωστή διατροφή είναι το κλειδί για την υγεία και ευεξία του οργανισμού. Γιατί έχει πάρει και στα τελευταία χρόνια έχουν πάρει διαστάσεις επιδημίας, κάποιες ασθένειες, ναι. Υπαχυσαρκίες. Μου κάνει εντύπωση, Κώστα, ότι εδώ στο βιβλίο του κύριος Παπαζήσης λέει μέσα, για το χειρόγραφο του Γαλλινού, έτσι από ναι, το ναι. Χειρόγραφο, λέει: «Ο δε χειμών δε το φλέγμα και τα υγρά και ευδιάχυτα ρεύματα. Και χρή μεν λαμβάνειν ανίδων, κρωμίων, σκόρδων, πράσων, οσπρίων και σήμα, τίντε και χυμών και ρεβίνθο με τα πεπέρεως και μέλιτος, ναι, και ο λίγων αρτημάτων απέχεστε δε την πλεισμονήν των χλωερών ηχθείων, και δε οδή πίναν και αρκεί ταύτα της μιλούσιν φιλτάτην την βρόσιν απαράτρωτον». Δηλαδή, έχει δίνει συμβουλές διαιτητικές ανάλογα με την εποχή. Έτσι, ο Γαλινός, το χειμώνα, το καλοκαίρι. Είναι εκπληκτικά πράγματα και όλα αυτά τα έχετε στο βιβλίο σας. Μα εδώ, αγαπητέ Αντώνη και αγαπητέ Κώστα, το θέμα είναι ότι λέμε σήμερα για τα γλυκά και αναφέρει και ο Γιάννης μέσα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο μπακλαβάς που λέμε δεν είναι τουρκικό γλυκό. Για εξήγησε το αυτό λίγο. Γιατί εγώ έχω την ότι τρώω τουρκικό γλυκό. Μα το κάνω και εμένα επειδή μου αρέσει, Κώστα. Στην αρχαία Ελλάδα το λέγανε κοπτόν. Το κοπτόν. Με φύλλα. Το μπακλαβά. Το κάνανε βεβαιότατα. Και αναφέρονται πάρα πολλά τέτοια και στους δικνοσοφιστάς του Αθηναίου. Μάλιστα. Το κοκορέτσι, παράδειγμα, το λέγανε επιλύπιον. Το κοκορέτσι ήταν το μήμαρκι. Ο μήμαρκης. Εδώ στη Μακεδονία το λέγαμε εκεί. Μήμαρκης και υπάρχει και καταγεγραμμένο και έχουμε κάνει και ειδική έρευνα πάνω σε αυτό. Το έχουμε δείξει στο παρελθόν. Και μάλιστα και επιλύπιον που το λέμε μέσα εκεί πάνω.
Μπορεί να ήταν μια τοπική ήταν ονομασία εδώ, ας πούμε. Τοπική ονομασία, αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο εκπληκτικό βιβλίο αυτό του Γιάννη για την νηστεία είναι ότι πρέπει να. Τουλάχιστον σε πολλά πράγματα ο Έλληνας σήμερα υστερεί, δυστυχώς, τουλάχιστον στην νηστεία, το οποίο είναι θέμα και δείγμα ελληνικότητος, τουλάχιστον στην νηστεία να πούμε ας είμαστε Έλληνες. Ναι. Για τον αλκοολισμό, πορτοκάλι, πιπεριά, μαϊντανός. Για τις αμυγδαλές, λεμόνι, σκόρδο, μέλι. Για την ανεμία, καρότο, λάχανο, λεμόνι, μαρούλι, μαϊντανός, σεράδα, μάσκινα, τσουκνίδα, κρεμμύδι. Για το άσμα, κρεμμύδι, λάχανο, μαϊντανό, σκόρδο κτλ. Δηλαδή έχει μία σειρά από διάφορες ασθένειες και το τι ακριβώς πρέπει να τρώμε, ούτως ώστε φυσικά, με φυσική διατροφή, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το θέμα. Πραγματικά αξίζει τον κόπο και οφείλω να καταθέσω και μία μαρτυρία την οποία γνωρίζω για το άσμα. Έλεγε σε χειρόγραφο του Ιπποκράτης, το οποίο το είχα υπόψη μου. Ότι γιατί ο Ιπποκράτης ουσιαστικά, χωρίς να το θέλει ο ίδιος, ήταν της ομοιοπαθητικής κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, έλεγε, για να θεραπεύσετε, ας πούμε, το άσμα, έλεγε στο χειρόγραφο που είχα δει, θα πρέπει να πάρετε, λέει, μέλι από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, να τα βάλετε μέσα από μία κουταλιά, ας πούμε, μέσα σε ένα κύπελο, και αφού το ζεστάνετε, να το ανακατέψετε και να τρώτε μία κουταλιά κάθε πρωί. Τι έγινόταν με αυτόν τον τρόπο? Έπαιρνες, ας πούμε, η ουσία που σου προκαλούσε το άσμα, θα υπήρχε οπωσδήποτε στη φύση. Επειδή λοιπόν έπαιρνες μέλι από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, από τη Μακεδονία, από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, από αυτά, αυτή η ουσία θα υπήρχε κάπου εκεί μέσα. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε να θεραπευτείς. Και είναι πιστοποιημένο ότι έτσι ακριβώς γινότανε και έχουμε και παραδείγματα πάρα πολύ σημαντικά πάνω σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό έχουν αξία πραγματικά, αγαπητοί φίλοι, τα βιβλία που γράφουν τους κώδικες των αρχαίων Ελλήνων και ειδικά αυτό το βιβλίο για την ορθόδοξη νηστίσιμη μοναστηριακή διατροφή, η οποία ουσιαστικά είναι συνέχεια της αρχαίας ελληνικής διατροφής και αξίζει τον κόπο να το προμηθευτούμε για να δούμε πραγματικά τι έτρωγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, για ποιο λόγο έτρωγαν αυτά τα πράγματα και να δούμε για μία ακόμα φορά ότι αυτό που λέμε σήμερα μεσογειακή διατροφή είναι από την αρχαία Ελλάδα και αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήξεραν μόνο να κάνουν μεγάλο πολιτισμό, αλλά ήξεραν και να έχουν τους ανθρώπους που θα δημιουργούσαν αυτόν τον πολιτισμό. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους αγαπητούς φίλους, τον Ηλία Σωτηρίου και τον Γιάννη Παπαζήση. Τον Γιάννη Παπαζήση και τον Ηλία Σωτηρίου, σας αγαπάμε και τους δύο και δεν μπορούμε να σας ξεχωρίσουμε. Θα μας δώσετε το λόγο να κάνουμε μια είδηση εντάχει προς τους αρμοδίους. Λοιπόν, το 1917, όταν ήρθαν οι Βούλγαροι εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή και στη Μονή 20 Φινίσσας, κλέψαν από εκεί το πολυτιμότερο Ευαγγέλιο που υπάρχει στην Ευρώπη όλη. 9 οκάδες χρυσό, πολύτιμος λίθος κτλ. Θα το πούμε σε άλλη εκπομπή όμως αυτό. Και τώρα το εκθέτω στο Ίδρυμα Ντούιτσεφ. Θα το πούμε σε άλλη εκπομπή. Είσαστε χυμαρόδεις και ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών. Και πληροφοριών που για πρώτη φορά βγαίνουν. Σε μια άλλη εκπομπή όμως θα τα πούμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα.